Αντιμετωπίσεις δικαστικές αίθουσες αναμένεται να βρεθούν Νίκος Αναστασιάδης και Μακάριος Δρουσιώτης μετά από αγωγή που κατέθεσε ότι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω των δικηγόρων του. Σύμφωνα με το γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη, η αγωγή κατατέθηκε για κακόβουλους ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς που περιέχονται και προβάλλονται στα βιβλία Κράτος, Μαφία και Συμμορία, αλλά και στο άρθρο με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2013, δια του οποίου επαναλαμβάνει τους ίδιους κακοήθεις και ατεκμηριώτους ισχυρισμούς. Ο Νίκος Αναστασιάδης αξιώνει παραδειγματικές αποζημιώσεις για δυσφήμιση που υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η διάταγμα του δικαστηρίου με το οποίο απαγορεύει στον κύριο Δρουσιώτη να επαναλαμβάνει και να κυκλοφορεί ή και με οποιοδήποτε τρόπο να δημοσιεύει ή αναδημοσιεύει τα βιβλία και δημοσιεύματα. Επίσης, αξιώνει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία κρίνει ως δίκαια το δικαστήριο, καθώς και τα έξοδα της δίκης. Το Γαντή σήκωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος χαρακτηρίζει την αγωγή εναντίον του ως μια κίνηση αντιπερισπασμού από τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, λόγω της συνεχιζόμενης κατάθεσης του ενώπιον της αρχής κατά της διαφθοράς. Εν μέσω αυτής της διαδικασίας, ο κύριος Αναστασιάδης κινήθηκε νομικά εναντίον μου και διεκδικεί εξοντωτικές αποζημιώσεις. Πρόκειται για μια κίνηση πανικού και εκφοβισμού. Δεν θα υποκύψω στον ψυχολογικό εκβιασμό του κυρίου Αναστασιάδη. Αντιμετώπισα τον κύριο Αναστασιάδη στο δημόσιο διάλογο, τον αντιμετωπίζω στην αρχή κατά της διαφθοράς, είμαι έτοιμο να τον αντιμετωπίσω και στα δικαστήρια, εάν και όταν αυτή η υπόθεση εκδικαστεί. Εξάλλου, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να καταθέσει για τρίτη φορά ενώπιον της ομάδας νομικών που διορίστηκαν από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς και της οποίας προείσταται η Αυστραλία εμπειρογνώμονας Γκάμπριελ Μακιντάιρ, ενώ έχουν κληθεί για να καταθέσουν δεκάδες μάρτυρες μέσα στο επόμενο διάστημα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους υποψήφιους.